Τα μεθαύριο έχουμε ψάρι με βάλς στις 7. Ωραία, κανονίστηκε. Πηγαίνουμε τώρα. Μαζί, πού? Φυσικά στο σπίτι. Δεν θα μπορούσα να σας αφήσω να κουβαλήσετε ένα τόσο μεγάλο ψάρι. Μόνοι σας, δεν θα ήταν σωστό. Θα είστε τόσο ευγενικός, τόσο ευγενικός. Είμαι που να μην ήμουνα, είμαι. Αφού θα βγούμε ραντεβού και η νύχτα θα έχει πέσει προπολού, τι καλύτερο για την καρδιά μας από μια συνταγή για τα όνειρά μας. Τι καλύτερο για την καρδιά μας από αυτά τα πάνω θα κάνουμε δείπνο σωστό. Αλλά τι πιπέρι, λαροδένω στο χέρι. Αχ, τι ψάρι να φω. Αλλά τι πιπέρι, λαροδένω στο χέρι. Αχ, τι ψάρι να φω. Το βγάζουμε μετά τη μοναξιά. Να μην το πάρει άλλη συντροφιά. Είναι μια για μας ιστορική μέρα. Είναι ιστορική μέρα γιατί το θέατρο, ο πολιτισμός, το θέατρο και ο πολιτισμός στην πόλη μας ξαναπήρε ανάσα. Σήμερα ξεκινάμε την μετακορονοϊού εποχή στο θέατρο, στην Καλαμάτα. Πίσω ακούτε το χειροκρότημα. Είναι το χειροκρότημα πάρα πολύ κόσμου που μας τιμάει στην πρεμιέρα μιας όμορφης παιδικής παράστασης του Μολυβαίνιου Στρατιώτη. Μια παράσταση η οποία σηματοδοτεί την πρώτη ανάσα, όπως προείπα. Την πρώτη ανάσα μας και στο πρώτο φως του πολιτισμού το οποίο ξαναεμφανίζεται στην πόλη. Είναι μια παράσταση στην οποία πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει. Τηρούμε όμως τα μέτρα ασφάλειας. Έτσι, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση, βάζουμε συγκεκριμένο κόσμο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή οι παραστάσεις οποίες ακόμα θα δώσουμε είναι μόνο δύο, Σάββατο και Κυριακή, πάρτε στο τηλέφωνο, το οποίο είναι πλέον γνωστό, έτσι ώστε να κάνετε κράτηση, διότι δεν θα ξεπεράσουμε σε καμία περίπτωση τον συγκεκριμένο αριθμό για τη δική σας ασφάλεια και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη μέρα. Ελάτε να χαρείτε μια εξαιρετική παράσταση. Ελάτε να χαρείτε μια παράσταση η οποία σφίζει από αγάπη και από μουσική. Και το λέω αυτό γιατί αυτή η παραγωγή είναι ντυμένη από μια εξαιρετική μουσική. Τη μουσική που έχει γράψει ένα δικό μας παιδί. Ακούτε ίσως πίσω ένα από τα 9 τραγούδια. Είναι τα τραγούδια που έγραψε ο Λεωνίδας Βέλης. Τραγούδια τα οποία θα σας αρέσουν και τα οποία τα έχουμε κάνει συντάκι. Να ο Λεωνίδας, να το συντάκι του. Γεια σας. Έχουμε το CD της παράστασής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αρχή τόσο τον πρόεδρο του ΜΕΘ, τον κύριο Γιώργο Παντελόπουλο, όσο και το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Πεντεκλήτη Αλμπάνη, που με εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά να κάνουμε το επιτυχημένο πείραμα της προηγούμενης φοράς, να το κάνουμε έτσι ένα νέο εγχείρημα. Το CD μας έχει νέα τραγούδια της παράστασης, τα οποία είναι γραμμένα με πολύ αγάπη και πολύ κόπο. Και να πούμε εδώ ότι μέρος από τα έσοδα από την πώληση του CD θα δοθεί στον Σύλλογο Γονέων με παιδιά αμαία νομούμες σημείας ή υπομονή. Καλούμε όλο τον κόσμο, είμαστε ήδη συγκλονισμένοι από την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος και θέλουμε ακόμα περισσότερο να σας δούμε, να μας δείτε, να μας ακούσετε, να σας ακούσουμε και να χαρούμε όλοι μαζί αυτή την επάνωδο του θεάτρου μετά την εποχή του κορονοϊού. Και πριν κλείσετε, ελάτε στο κάστρο. Ελάτε στο κάστρο γιατί αξίζουμε να βλέπουμε τη ζωή μας, να βλέπουμε την πόλη μας από ψηλά. Σας περιμένουμε. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Παντελόπουλε, αξίζει να δούμε τον αγώνα που κάνατε. Έξω γίνονται έργα για καλύτερη προσβασιμότητα, ένας αγώνας ετών που τελικά έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όταν πριν από χρόνια μαζί, εμείς με τα μέσα, με εσάς, μαζί με τον κόσμο, μαζί με συλλόγους, μαζί με φορείς, ζητήσαμε το αυτονόητο, να μπορούν όλοι να ανέβουν στο κάστρο της Καλαμάτας. Τότε μας είχαν πει ότι αυτά δεν γίνονται. Να όμως που ήδη έχουν ξεκινήσει. Μέχρι τη μέση το κάστρο τώρα πλέον είναι προσβάσιμο.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι με λίγη ακόμα σωστή πίεση, με λίγη ακόμα περισσότερη ευαισθησία από τους διοικούντες, θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα το αυτονόητο. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο φως, όλοι έχουμε δικαίωμα στον πολιτισμό, όλοι έχουμε δικαίωμα στο να μπορούμε να πάμε παντού. Περιμένουμε του χρόνου να είμαστε πάλι καλά και να είμαστε εδώ και να μπορούν να φτάσουν μέχρι το αμφιθέατρο. Είναι ανάγκη, είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι υποχρέωση απέναντι στον συνάνθρωπο. Γιατί με το μεθ όλα γίνονται. Είμαστε στην έξοδο ή στην είσοδο του κάστρου της Καλαμάτας, εκτελούνται έργα. Βλέπετε εδώ την μπετονιέρα τη μικρή. Ένα δύσκολο έργο γιατί υπήρχε μεγάλη υψομετρική διαφορά. Όμως βλέπετε εδώ γίνεται μια πολύ ωραία κυκλική είσοδος και αποκτούν προσβασιμότητα και άτομα που δεν μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να ανέβουν τις σκάλες. Κοιτάξτε τι ωραία. Ένα πολύ ωραίο και χρήσιμο έργο που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα όλων όσοι προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να το κάνουν πραγματικότητα.